άδεια οδηγού από όσου εντοπίζονται υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή αλκοόλη. Με δραστικά μέτρα απαντάει η κυβέρνηση στον ανησυχητικό αριθμό των νεκρών από τις θανατηφόρες συγκρούσεις, αλλά και στις τροχές παραβάσεις, στοχεύοντας στην καλλιέργεια νοοτροπίας και στην ανάπτυξη οδικής συνείδησης. Σε συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών στην παρουσία των Υπουργών Μεταφορών και Δικαιοσύνης, πάρθηκε ένα νέο δραστικό μέτρο που τίθεται σε ισχύ από σήμερα και αφορά στην άμεση αναστολή της άδειας οδήγησης σε όσους εντοπιστούν θετικοί σε νάρκο τεστ ή με υπερβολική ποσότητα αλκοόλης και ταχύτητας. Εάν οποιοδήποτε είναι θετικός σε ελέγχους νάρκο τεστ, τότε άμεσα θα αναστέλλεται η άδεια οδήγησης μέχρι να προωθηθεί το θέμα του σε ιατροσυμβούλιο για να διαπιστωθεί αν είναι επαναλαμβανόμενος χρήστης ή όχι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η νέα χρονιά άρχισε τραγικά, καθώς πριν ακόμα κλείσει ο Ιανουάριος, θρυνούμε 5 νεκρούς στην άσφαλτο, με τους πλήστους εκ των θανάτων να αφορούν νεαρά άτομα. Τα νομοσχέδια που αφορούν την αύξηση των ποινών αναμένεται να οδηγηθούν εντός Φεβρουαρίου στη Βουλή. Αποφασίσαμε ότι θα γίνει μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τις αυξήσεις των ποινών, γιατί ο σκοπός δεν είναι η εισπραξή μεγαλύτερων ποσών από το κράτος, αλλά ο σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν αυτές οι αυξημένες ποινές σαν ένα σημείο το οποίο θα βοηθήσει να περιορίσουμε τις τροχές παραβάσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η τροχή έχει αυξήσει την παρουσία της στους δρόμους, ενώ ζήτησε από τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα πάταξης παράνομης στάθμευσης που δημιουργεί προβλήματα σε πόλεις και χωριά. Ακόμη έγινε ενημέρωση για τα νομοσχέδια που αφορούν τα ενοικιαζόμενα οχήματα, τις συσκευές φωτοεπισήμανσης και για το νομοσχέδιο που ρυθμίζει την χρήση σκούτερ, όπου αναμένονται οι θέσεις της Ένωσης Δήμων για την προώθηση του νομοσχεδίου. Η ώρα 0 για τον Brexit έφτασε απόψε στις 1 μετά τα μεσημέρι.